Απόκριφα λοιπόν Ευαγγέλια, κάθε τόσο χάνουν την εμφάνισή τους ορισμένα από αυτά τα οποία είτε ανακαλύφθηκαν στη νεκρά θάλασσα, με τους λεγόμενους παπύρους της νεκράς θάλασσας, είτε στην έρημο του Ναγκ Χαμάτι. Έγγραφα, κείμενα τα οποία άλλα βρίσκονται μόνο σπαράγματά τους και άλλα τα οποία σώζονται σε πολύ καλή μορφή, έτσι ώστε να επιχειρείται να αλλαχθεί ολόκληρη, αν θέλετε, η εκκλησιαστική και χριστιανική παράδοση. Πατέρα Καρπαθίου, όλες αυτές οι εμφανίσεις των διαφόρων απόκριφων Ευαγγελιών, αναρωτιέται κανείς πρώτα απ' όλα γιατί δεν εντάχθηκαν στην Καινή Διαθήκη και ποια ήταν τα κριτήρια στην τελική ανάλυση που οδήγησαν να εξαιρεθούν αυτά και να μπουν κάποια άλλα. Διότι τα κείμενα, τα ιερά των κανονικών Ευαγγελίων είναι αυτά τα οποία παραδόθηκαν από γενιά σε γενιά, από χέρι σε χέρι, από τους Αποστόλους στους Αποστολικούς Πατέρες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά διασώθηκαν. Όχι. Αυτά είναι παρέμβλητα κείμενα τα οποία έρχονται, τα οποία τα γνωρίζουμε ακόμη από τον δεύτερο μετά Χριστόν, ο Άγιος Ειρηναίος, επί παραδείγματι, μας διασώσει πλήστες όσες πληροφορίες για το λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιούδα, το οποίο είναι γνωστικής καθαρά προελεύσεως, και ο γνωστικισμός, όπως ξέρουμε, δεν είναι μεταχριστιανικός, είναι και προχριστιανικός, απλά παίρνει την μορφή, ας το πω έτσι, μπαίνει μέσα στην πίστη, μπαίνει μέσα στην εκκλησία και θέλει να αντλήσει από εκεί πέρα σχήματα για να διαδοθεί ότι... Τι σημαίνει γνωστικισμός? Ότι η σώζουσα, η υπέρτατη ακριβώς αλήθεια είναι η γνώση, είναι ένα είδος τρόπον τεινά ορθολογισμού, απολυτοποίησης του ανθρώπινου πνεύματος. Όπως είπε και ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, έχουμε ακριβώς αυτήν την διαφοροποίηση αφενός με τα ρομάντζα, και είναι όμως αλήθεια πως διασώζονται μέσα σε αυτά τα κείμενα και κάποιες αλήθειες, έτσι, όμως τα γνωστικά κείμενα, αυτά τα οποία είναι απέναντι ακριβώς από το Ευαγγέλιο, εκεί προσπαθείται μία διάβρωση του ήθους, του νοήματος και των πραγμάτων του Ευαγγέλιου. Και μην ξεχνάμε το εξής, ότι όλα αυτά είναι πολύ μεταγενέστερα των Ιερών Ευαγγελιών. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή ήρθε η Εκκλησία και είπε, κοιτάξτε, άλλος γράφει και το ονομάζει Πρωτευαγγέλιο, άλλος το ονομάζει Ευαγγέλιο του Ιούδα, άλλος το ονομάζει Επιστολή δεν ξέρω τάδι κλπ. Ποια είναι τα Ευαγγέλια τα οποία μας παραδόθηκαν? Είναι αυτά. Λοιπόν, να γνωρίζετε ότι η πίστη μας στηρίζεται στον Ματθαίο, στον Μάρκο, στον Λουκά, στον Ιωάννη. Θα ρωτήσω κάτι το οποίο αφορά όλους και θέλω παρακαλώ, εκτός κυρίας Κουμπούρη, εσάς. Και ξέρετε, έχουμε, με συγχωρείτε σε αυτό, έχουμε σπαράγματα των Ευαγγελίων προημότατα. Πολύ προημότατα σπαράγματα των κανονικών Ευαγγελίων. Να σε αντίθεση ακριβώς με τα απόκριφα, τα πολύ μεταγενέστερα. Ξέρετε ποιο είναι το ερωτηματικό τελικά? Η Εκκλησία, εφόσον βρίσκει τέτοιου είδους λοιπόν κείμενα, τα οποία εντάσσονται στα κανονικά κείμενα, στα βιβλία και στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, μάλιστα, αναπροσαρμόζει τα κείμενά της ή παραμένει πιστή σε ό,τι υπάρχει από το παρελθόν και μόνο? Εδώ υπάρχει κάτι εκπληκτικό. Όσο αρχαιότερο είναι το κείμενο του σπαράγματος, και μιλάμε για ένα κόμμα, για μια τελεία, για μια περιπτώση, γιατί μπορεί να αλλάξει ένα ολόκληρο νόημα. Όχι, δεν έχουμε. Υπάρχουν κριτικές εκδόσεις, όχι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Τώρα να πάτε σε αυτό που λέει, πίστευε και μία ερεύνα ή πίστευε. Μα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Καταλάβατε. Στα Ευαγγέλια δεν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, είναι ανοιχτά σε όλους, είναι όλα φανερά. Γνωρίζουμε όλα τα κείμενα. 25.000 χειρόγραφα έχουμε στα Ευαγγέλια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν εκδοθεί κριτικά, υπάρχει σε κάθε ακριβώς στίχο στην υποσημείωση το τι διαφοροποιήσεις ενδεχομένως υπάρχουν ως προς τις λεπτομέρειες. Δεν άρεσε καθόλου το νόημα, αλλά επαναλαμβάνω, όσο αρχαιότερο είναι το σπάραγμα, τόσο περισσότερο μοιάζει με ποια κείμενα, με τα κείμενα τα λειτουργικά, αυτά δηλαδή τα οποία διαβάζουμε στην Εκκλησία. Γιατί είχε η Εκκλησία το Ευαγγέλιο το οποίο διάβαζε στις συνάξεις, στις λειτουργίες κλπ. Μπορούσε όμως κάποιος να το αντιγράψει για δική του χρήση στο σπίτι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την προσοχή την οποία είχε η Εκκλησία σε αυτήν ακριβώς στην μεταφορά της ακρίβειας του Ευαγγελικού λόγου στα λειτουργικά της, κυρίως και κατεξοχήν. Κύριε Τσοπάνη. Δεν είχε ευθύς εξ αρχής τα Ευαγγέλια η Εκκλησία, έτσι, είχε την Παλαιά Διαθήκη που διάβαζε. Εννοείται για την πρώτη. Για την πρώτη Εκκλησία. Συγχωρέστε με. Έχουμε λοιπόν μετά από μερικές δεκαετίες η Εκκλησία. Του Ματθαίου πότε είναι, το 45 το άραμα. Ναι, αφήστε με να πω αυτό που θέλω και θα δείτε.
Λοιπόν, μετά από μερικές δεκαετίες εμφανίζονται διάφορα Ευαγγέλια, επιστολές, πολλά είναι ψευδεπίγραφα. Γιατί έβαζα ψεύτικα ονόματα? Για να τους δώσουν πιο πολύ κύρος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έρχεται η Εκκλησία σε μια δεδομένη στιγμή, γύρω στο 80 μετά Χριστό, είναι νομίζω, και λέει: από τα τόσα βιβλία που κυκλοφορούν, εγκρίνουμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, αυτά που αποτελούν σήμερα τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, διότι αυτά εκφράζουν το εκκλησιαστικό σώμα. Το δόγμα, ουσιαστικά. Μπορούμε να το πούμε έτσι, να το χαρακτηρίσουμε. Αν το δόγμα είναι η ζωή της Εκκλησίας διατυπωμένη σε λογικές προτάσεις, ναι. Αυτό. Δηλαδή, λοιπόν, ουσιαστικά ψάξαμε να βρούμε κάτι το οποίο θα τέριαζε σε αυτό το οποίο επιθυμούμε. Όχι, αυτό εκφράζει, τουλάχιστον στη θεολογία έτσι μάθαμε, ότι αυτό εκφράζει αυτό που βιώνω εγώ ως σώμα του ζώντος Χριστού, ως Εκκλησία. Mm-hmm. Με εκφράζουν αυτά τα κείμενα. Τα άλλα, είτε σε μεγαλύτερο βαθμό είτε σε μικρότερο, δεν με εκφράζουν. Άρα τα αφήνω απ' έξω. Αυτά όμως που έμειναν απ' έξω, τα κείμενα, ο κόσμος, επειδή πάντοτε ψάχνετε, πάει και ψάχνεται, ποτέ δεν τα άφησε έτσι. Πάντα άρχισε, πάντα ασχολείται. Εξού και μέχρι σήμερα επιβίωσαν αυτά τα κείμενα. Φαντάζομαι προκαλούν ότι η όμως... Εκκλησία δεν θα ήθελε να επιβιώσει. Προκαλούν όμως πολλές φορές αυτά τα κείμενα τα οποία λέτε ότι ψάχνει ο κόσμος, προκαλούν αναδιαστήματα πολύ μεγάλη αναταραχή. Και αναρωτεί κανείς τελικά, γίνεται με συντονισμένο τρόπο, γίνεται τυχαία, γίνεται γιατί κάποιος θέλει να αποκομίσει εμπορικά ωφέλη από αυτό το πράγμα, όπως παράδειγμα έχει γίνει αυτό, με πολλές περιπτώσεις, με το Ευαγγέλιο του Ιούδα, με το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής, με τον τάφο του Ιησού, τον οποίο είδαμε πάλι το 2006 να εμφανίζεται και κάποιοι να καρπώνονται την εμφάνισή του. Μα εκεί είναι η μεγάλη απάτη, διότι ο λεγόμενος τάφος, τα σχετικά με τον λεγόμενο τάφο είχαν δημοσιευθεί σε εβραϊκό αρχαιολογικό περιοδικό το 1980 και το θυμήθηκε ο Κάμερον, νομίζω κάπως έτσι λεγόταν, έτσι, ως εντολόγος Κάμερον το 2006. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Σαφώς δεν ξέρω αν υπάρχει σκοπιμότητα. Το θέμα είναι ότι επειδή εκείνη την περίοδο επισκέφτηκα προσωπικά το Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ, σας λέω ξεκάθαρα ότι ο χώρος στον οποίο υποθετικά τουλάχιστον βρέθηκε ο τάφος ήταν ένα καλυμμένο κουβούκλιο με μπετό, γύρω-γύρω με πελώρες πολυκατοικίες και στα 100 μέτρα υπήρχε και μια συναγωγή. Μάλιστα ήταν Παρασκευή, θυμάμαι χαρακτηριστικά μεσημέρι, οπότε θα ξεκινούσε πλέον και η, η κλασική προσευχή, η μέρα του Σαββάτου. Επομένως, πρέπει να επισπεύσουμε την επίσκεψη μας εκεί πέρα. Αυτό μια παρένθεση κλείνει εδώ. Μπάσχε μπορεί κανείς να το συζητήσει για πάρα πολλά πράγματα να πει. Ναι, κύριε Σαγκαρνέ, παρακαλώ. Είπε προηγουμένως και πολύ σωστά ο κύριος Τσοπάνης ότι ξεκινήσαμε με την Παλιά Διαθήκη. Αν αναρωτηθούμε, για να αφήσω χρόνο και για άλλους, γιατί δεν θέλω να επεκταθώ. Αναρωτηθούμε γιατί ξεκινήσανε βασιζόμενοι στην Παλαιά Διαθήκη και μόνο, είναι επειδή ο Παύλος όπου πήγαινε δημιουργούσε κέντρα σε Εβραίους που το φιλοξενούσαν σε συναγωγές, φιλοξενείται από συναγωγές. Ο Παύλος όπου και να πήγε φιλοξενήθηκε από εβραϊκή συναγωγή. Είναι ιστορικό, θέλετε ψάξτε το, και θα ζητήσω συγγνώμη αν δεν είναι έτσι, ενώπιό σας όποτε θέλετε. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν το εβραϊκό στοιχείο που υπήρχε και μέσα στο εβραϊκό στοιχείο ξεκίνησε και δημιούργησε τους πρώτους πρωτοπυρήνες. Δηλαδή πάλι έχουμε μια διείσδυση μέσα στον ελληνισμό μιας εβραϊκής τάσης. Ακόμα και στην Αθήνα που μίλησε. Ένα λεπτό. Ο πατέρας Βασίλειος σήμερα κάθεται, ακούει ο άνθρωπος, είναι πολύ συγκαταβατικός. Θέλω να σας ακούσω για το θέμα αυτό. Τη δική σας την άποψη βάσει των θεολογικών ερμηνεών, βάσει της θρησκείας. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πολύ απλά, ακολουθούμε, προσπαθούμε να ακολουθούμε τη ζωή των Αγίων μας. Η Εκκλησία, που είναι κλήρος και λαός, εκφράζεται και με τις συνόδους, πέρα από τις άλλες οδούς που εκφράζεται, με την αγιογραφία, με την εινογραφία, με τα συγγράμματα Αγίων κτλ. Η πενθέκτη λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος το 691 μετά Χριστόν ξεκαθαρίζει πλέον όλα αυτά τα μπερδέματα που τόση ώρα ακούμε πολύ προσοχή και λένε 27 της Καινής, 49 της Παλαιάς. Νόμος. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να προστεθεί, να αφαιρεθεί τίποτα. Εάν δεν το εγκρίνει μια σύνοδος, υποθέτω. Σταμάτησε η σύνοδη. Πλέον δεν υπάρχει. Γιατί σταμάτησαν οι σύνοδοι? Εδώ μας λέει μισό λεπτάκι. Αφήστε με λίγο να θέσω κάποια ερωτήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είπατε προηγουμένως ότι εντοπίζονται ακόμη και σήμερα ορισμένα σπαράγματα
που ενδεχομένως μπορεί να αλλάξουν ή να μην αλλάξουν ουσιαστικά. Δεν αλλάζουν τίποτα. Θέλω να πω ότι όσο αρχαιότερο είναι το σπάσμα, το είπατε αυτό, τόσο περισσότερο μοιάζει με τα εν χρήση λειτουργικά κείμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ πάω ένα βήμα παρακάτω. Με πολύ ακρίβεια και προσοχή αντέγραφαν τα κείμενα τα ευαγγελικά. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Σταματάει η σύνοδος αυτή για την οποία μιλήσατε και δεν υπάρχει καμία τροποποίηση στα βιβλία τα οποία αποτελούν την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί μια θρησκεία σταματάει εκεί πέρα, εφόσον εξελίσσεται, εφόσον μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία και αυτά να είναι προς οφελός της? Γιατί ήδη τα γεγονότα έχουν γίνει. Και γι' αυτό και η κάθε επόμενη σύνοδος λέει η επόμενη της Αγίας Πατράση. Ακούγεται σαν να κλείνουμε όμως τα αυτιά και τα μάτια σε κάτι. Πώς. Επόμενη τι είναι της ναι, Αγίας Πατράσης. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι ότι κλείνουμε τα... αν και κάποιες φορές το να κλείσεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου είναι θεραπευτικό. Δεν είναι πάντα κακό το να κλείνεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου σε κάποια... Ξαρτάται από την περίπτωση βέβαια, στις συνθήκες. Ακριβώς. Ακούγεται ωραίο σαν έκφραση να είσαι ανοιχτόμυαλος, αλλά δεν είναι πάντα έτσι, γιατί και η Εύα μίλησε με τον Όφη και την πάτησε τελικά. Mm-hmm. Θέλω να πω. Αν δεν είχε θέλετε να πείτε μιλήσει ή ακούσει, έτσι, δεν θα ήμασταν θεωρητικά εδώ πέρα. Και έλεγε, κοίταξε να δεις, δεν ακούω τίποτα, ο Θεός ότι μου είπε. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε εμείς που έχουμε τους Αγίους μας, έχουμε τους γεροντάδες μας, έχουμε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι μιλάνε με το Θεό και μας έχουν αποκαλύψει και με συγγράμματα και με το λόγο τους, τους και λοιπά, ναι. με την αγιότητά τους, με τα θαύματά τους, ότι ξέρετε, αυτά είναι και δεν υπάρχει περίπτωση να μπει το παραμικρό γιώτα, πώς το λέει μέσα στο Ευαγγέλιο. Ούτε κεραία. Έτσι, ούτε κεραία. Άρα λοιπόν εμείς ποιοι είμαστε που να λέμε σήμερα ότι μα κι αν ανακαλυφθεί τον τάδε αιώνα. Και μα είναι ανθρώπινη φύση, πατέρα Βασιλεία, γιατί είναι ανήσυχο πνεύμα ο άνθρωπος και πρέπει να ψάχνετε. Διαφορετικά δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε τουλάχιστον τεχνολογικά. Και όχι μόνο. Εάν ακολουθούσαμε έστω και αυτά που λένε τα κείμενα, τα εγκεκριμένα της Καινής Διαθήκης, καλά θα ήμασταν. Ο Απόστολος Παύλος την προστήτων ή την προτιμόθερο που λέει για τους κληρικούς. Εάν έρθει, λέει, κάποιος και σας μιλήσει για τον Χριστό και ζητήσει λεφτά, ψευδοπροφήτησες την. Mm-hmm. Εάν μείνει σπίτι σας να μείνει μια βραδιά. Εάν μείνει και δεύτερη, ψευδοπροφήτησες την. Εάν, λέει, φύγει να του δώσετε φαγητό για μια σημαίας δρόμο, να του δώσετε και για δεύτερη, ψευδοπροφήτησες την. Πού είναι αυτό τώρα το Παύλιο που λέει μην του δώσετε χρήματα, μην του δώσετε φαγητό για δεύτερη μέρα. Γιατί λέει ψέματα, κάνει εμπόριο. Σήμερα το χρήμα έχει κυριεύσει τα πάντα και όχι σήμερα, είναι παλιά πληγή το χρήμα. Λοιπόν, ας στηρίσουμε τουλάχιστον αυτά που υπάρχουν μέσα στον κανόνα και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Λοιπόν, οφείλω να στο κάτω, ένα τελευταίο. Ναι. Ο Χριστός, κατά την άποψή μου, ζείτε και βιώνετε. Δεν μαθαίνετε. Να σας πω κάτι, πιστεύω. Ας τα χάσουμε τα Ευαγγέλια, ας χάσουμε τα πάντα. Αν ο άλλος ζει και βιώνει τον Χριστό μέσα του, τελείωσε. Δεν του γίνει τίποτα. 100 να βγουν και 200 και 300. Το ότι στις μέρες μας γίνεται για τη δημοσιότητα, ναι. Σίγουρα. Εντάξει, αυτό... Έρχεται το Πάσχα, πρέπει να βγάλουν κάτι να πουλήσει. Και όλες όσοι είμαστε και στον εκδοτικό χώρο το ξέρουμε. Βγάλε κάτι να πουλήσει τώρα μέρες που είναι. Αυτό... Άμα κοπανίσει και κάτι που πιστεύει, αυτό που λέτε και αφορά το εμπορικό όφελος, γίνεται στις εκδόσεις, σε ταινίες κλπ. Τι είναι νόημα όμως έχει, έχει η απαγωγή των επισκόπων. Ναι, και από τον Ειρηναίο, ναι. Τι νόημα και τι όφελος, κύριε Τσοπάνη, αγαπητή προσκεκλημένη, έχει η απαγωγή δύο επισκόπων στη Συρία. Εν μέσω βέβαια πολεμικών αναταράξεων, να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτού, διότι ακόμη οι άνθρωποι αυτοί αγνοούνται και μην ξεχνάτε ότι η περιοχή ήδη είναι ταραγμένη από εθνοφιλετικές καταστάσεις, οι οποίες δεν γνωρίζει κανείς που θα καταλήξουν. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ αυτό και ποιες παραμέτρους μπαίνουν μέσα στην ιστορία αυτή. Διεθνή ανησυχία έχει προκαλέσει η απαγωγή του Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου και του Συρροορθόδοξου Μητροπολίτη Ιωάννη στις 22 Απριλίου, καθώς μυστήριο παραμένει εάν πίσω από αυτή κρύβονται αντάρτες ή αποτελεί παιχνίδι εξουσίας του Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η απαγωγή αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει τη φρίκη που ζουν αυτόν τον καιρό οι Ελληνοορθόδοξοι στην πολεμική ζώνη της Συρίας. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το βίντεο που κατέγραψε τηλεοπτικός φακός στη Συρία με σκηνές απίστευτης αγριότητας, καθώς καταγράφεται η σωρός του ενός από τους δύο συνοδούς του Μητροπολίτη, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της απαγωγής έξω από το Χαλέπι. Η εικόνα προκαλεί σοκ. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σε μία λίμνη αίματος. Το πρόσωπό του έχει παραμορφωθεί και τίποτα δεν θυμίζει το πρόσωπο στην ταυτότητά του όπως φαίνεται στο βίντεο. Πρόκειται για σκληρές εικόνες που αντικατοπτρίζουν το μίσος και τη βαρβαρότητα.
ένα ακόμη έγκλημα στο όνομα του Θεού. Ο Μητροπολίτης Λουκάς, ο οποίος υπηρετεί στο Πατριαρχείο Αντιόχειας, έχει περιγράψει